μας λένε, αδιαφθορούς μας λένε, κι παρανομόλοι κλαίνε, κι παρανομόλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία, νόμος τάξη πειθαρχία, τέρμα στην παρανομία, τέρμα στην παρανομία. Εμπρός. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Καθίστε. Λοιπόν, σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Λόλα Κραμπά ονομάζομαι. Για τον πατέρα μου πρόκειται. Δυστυχώς δεν είναι καλά στην υγεία του και θα θέλαμε να μας βοηθήσετε να συντάξει τη διαθήκη του. Μάλιστα, μάλιστα. Συγγνώμη, αλλά είμαι αναγκασμένος να ρωτήσω. Ο πατέρας σας έχει σοάστας φρένας? Του αυτοκινήτου του? Όχι, όχι, δεν καταλάβετε. Εννοώ, έχει τα λογικά του, επικοινωνεί με το περιβάλλον. Δεν μιλά πολύ, αλλά καταλαβαίνει. Μάλιστα. Και πότε μπορούμε να το δούμε? Είναι στο σπίτι. Μπορούμε να πάμε και τώρα. Ναι, αλλά κοιτάξτε, πρέπει να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι προτιμότερο να το δω μόνος μου. Αντιλαμβάνεστε, κατά τη διάρκεια της σύνταξης της διαθήκης δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα πρόσωπα εκεί παρόντα. Ναι. Ναι, βέβαια, είναι εντάξει, να το δείτε και μόνο σας γίνεται. Να πάμε. Βεβαίως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και τον πήρατε να δει τον πατέρα σας, κυρία Κραμπά? Κραμπά, μάλιστα. Και τον πήρατε να δει τον πατέρα σας, κυρία Κραμπά. Κραμπά. Ναι, αλλά όπως σας είπα, μπήκε μόνος του στο δωμάτιο. Και μετά? Έμεινε μαζί με τον πατέρα μου για περίπου μισή ώρα, κατά την οποία συνέταξε και τη διαθήκη, από ό,τι μας είπε. Ωραία, ωραία. Τι έγινε μετά, κυρία Κραμπά? Κραμπά. Μετά από ένα μήνα ο πατέρας με επεβίωσε. Οπότε εμείς ανοίξαμε τη διαθήκη και προς μεγάλη μας έκπληξη είδαμε ότι η μισή περιουσία του πήγαινε σε διάφορα κοινοφελή ιδρύματα. Δηλαδή, πέτω. Μιλούμε για πολλά λεφτά. Πάνω από 100.000 λίρες. Πού είναι το κακό, κυρία Κραμπιά μου? Κραμπιά. Ο άνθρωπος μπορεί να ήταν φιλάνθρωπος, ο Μακαρίτης, ο πατέρας, έτσι δεν είναι? Φιλάνθρωπος, Θεός Μακαρίτης τον δηλαδή, αλλά αρχηγέ μου, ήταν πατέρας μου, αλλά πιο τσιγκούνης άνθρωπος δεν υπήρξαν ποτέ. Δηλαδή, εμείς που είμαστε παιδιά του και ούτε ένα σεν, δεν ήταν που γινόν όσον ζούσε. Ήταν δύο τώρα να τα δώσει σε διάφορα άσχετα ιδρύματα. Σωστό, έχει αστυνομία οτιδήποτε. Τι ιδρύματα είναι αυτά, κύριε Χάμερ? Ό,τι φανταστείς, σπας, φοάγ και πάει λέγοντας. Μα να πού σημαίνει σπας?
Σύνδεσμος προστασίας αόματων σκυλιών. Και τι ήταν το άλλο που μας είπες, φουάγα μισιού, να το σημαίνει. Φιλανθρωπικός όμιλος ανήλικων γαϊδουριών. Α, όμιλος του ρε Καραβαγγέλη. Κάτσε καλά, Ζενοβία, μέσα πιταχτής από τις βλακίες την ώρα που έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Και δεν με λες, κύριε Χάμπε, αυτή η κύριε Κρεμπατήρ, τι. Ότι τούτος ο συμβολιογράφος, ο Δάχτυλος, έχει χέρι στη διαθήκη του πατέρα της. Δάχτυλος είναι, σε κάποιο χέρι θα είναι. Ναι, αλλά πριν να του δω και την υπόθεση, ήξεραν τον, είχε το εμπιστοσύνη. Κάποιος της τον εσύστησε. Είπεν της ότι είναι πολλά καλός άνθρωπος. Ότι είναι πολλά καλός άνθρωπος, α. Τούτο μπορούμε να το ερευνήσουμε, να το τσακάρουμε και να το δούμε. Λοιπόν, το έχω σημειώσει, κυρία. Να πάτε στο καλό. Να πάτε στο καλό, κυρία Κράμπα μου. Κράμπα. Ναι, ναι, Κράμπα, Κράμπα. Μια με πορεία, φέρε κορτήρα τα πράγματα. Ο παπάς σας πούλαν ο Μακαρίτης τίποτε Κράμπια. Όχι, απλώς έπιαναν το συχνά οι Κράμπες. Α, τότε γιατί ονομάζεστε Κραμπά και όχι Κράμπα. Γιατί είχαμε ζήσει χρόνια στη Γαλλία, οπότε οι Γάλλοι το φωνάζαν Μεσχέ Κραμπά. Α, μάλιστα. Έτσι έμεινε στο τέλος. Ναι, και μου φανταστείτε που γραφόταν με μεσικλανιά. Λοιπόν, εντάξει, με συγχωρείτε, δυσανασκείτε με δίκιο σας. Λοιπόν, να πάτε στο καλό, όλα είναι υπό έλεγχο. Ναι, έχω εμπιστοσύνη στους άνδρες σας, δηλαδή. Ο αλλήμωνο, κυρία Κλανιά μου. Κυρία Κραμπά. Κραμπά, Κραμπά, με συγχωρείτε. Οι αδιάφοροι του καμάρι της αστυνομικής δύναμης, κυρία. Ευχαριστώ. Κυρία Κραμπά. 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 Γεια σας. Να πάτε στο καλό. Κυρία Λοχία! Κυρία Λοχία! Είναι φουτουνούλα, τι θες? Κυρία Λοχία, εν είπαμε ότι να πλύνουμε μαζί το αυτοκίνητο. Γιατί τώρα τι κάνετε, μαζί που το πλένουμε. Χαλό, κύριε Λοχία, μόνη μου που το πλυνίσκω. Ναι, αλλά ποιος θα το στεγνώσει μετά? Α, να το σφολίσεις εσύ, μετά. Εσύ θα το σκουπίσεις, αλλά εγώ θα έχω το βαρύ έργο της επίβλεψης. Πίνκο, κοπέλια! Τι είναι, Μαρία Ζενοβιά? Ρε παιδιά, θυμάστε και την υπόθεση με τη διαθήκη. Έκανα μια έρευνα σε τούτα όλα τα ιδρύματα που άφηγαν τα λεφτά του Μακαρίτη ο Κραμπά και αν πείτε τι ανακάλυψα. Πόσες βοήθειες έχουμε? Τι βοήθειες θες, Μαρή, τι βοήθειες, Μαρή. Εσένα και τη σωστή απάντηση να σε πούμε, θα βρεις να πεις μια ανάγκη. Έλα, λέγε, Ζενοβιά. Λοιπόν, πρόεδρος σε τούτα όλα τα ιδρύματα είναι ο συμβολεογράφος Ανδρόνικος Δάχτυλος. Ανδρόνικος, κάτι ύποπτο μυρίζει εδώ, ε. Ύποπτο μόνο, ρε, φως φανάρι, ότι τούτος είναι μεγάλος απατεώνας. Να σου πω, πώς θα το αποδείξουμε σε αυτό? Λοιπόν, ρε παιδιά, βρήκα τον τρόπο το πώς θα τον ξεσκεπάσουμε. Δε μας, κύριε Χάμπο. Λοιπόν, ρε, ακούτε το σχέδιο. Μπορείς να σου λέει. Α, τίποτα, η δυναμίκα έτσι και την παρατηρώ, έτσι. Βζζ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 ζ
Θα πάτε να βρεθούν τον τύπο και θα του πείτε ότι ο θείος σας θέλει να κάνει τη διαθήκη του. Εγώ δεν έχω θείους, μόνο θκιάδες έχω. Θκιά με την Βαγγελιώτη, την άλλη θκιά με την Βαγγελιώτη που χοντρή. Κόψε το ρε να μας πει το σχέδιο! Λοιπόν, θα τον αφήκετε μόνο του με το θείο, θα κάνει τη διαθήκη και άμα είναι κάνει και ύστερα, θωρούμε και πράττουμε. Μαρία, εκεί επιμένει με το θείο, δεν έχουμε θείους καλέ. Έλα ρε καραβαγγελικό θείο ρε. Να τον υποδηθείς εσύ. Χαχαχαχαχα, γαργάλα με γελάζω. Τι λες, καλέ, δεν υποδηθώ εγώ το θείο, το γέρο θείο Ζινοβίου. Είμαστε με τα καλά μας, σε μοιάζω εγώ για γέρος. Εγώ που είμαι η προσωποποίηση του Κάλους, ε. Εγώ είμαι η θεά Αφροδίτη στο αρσενικό της. Λοιπόν, κύριε Χάμπα μου, ως που να τα βρεις με τη θεά Αφροδίτη, είναι επειδή δεν αντέχω εγώ τούτα τα πράγματα, πάω κάτω να συνεννοηθώ με την Φωτιούρα Θείου. Καραβάγγελη, να σου πω το είμαστο μου, ρε, εμένα πατσάρι σου παραπάνω για Άδωνης, ρε, παρά για Αφροδίτη, αλλά εμείς και το ρε το point, ρε, μόνον εσύ, ρε, μπορείς να υποδηθείς το γέρο. Και τι, ε? Λόγω λαφαζανιάς. Συνεχίζεις, συνεχίζεις να με προσβάλλεις και θα σκοτωθούμε εδώ μέσα. Έλα, ρε, Καραβάγγελη, τώρα σου τάξω και μια άδεια. Τι είναι αυτό που λες τώρα, ε? Τι μου λες, ε? Τι λες τώρα, ο Καραβαγγέλης δωροδοκείται. Τι λες τώρα, ε? Ορίστε μας, ορίστε. Για πόση άδεια μιλάμε,
Μια νεύτωμα. Κάνε τις 10 μέρες και είναι εντάξει. Φωτίου, φωτίου, ακουφάσαι ξαπούλα τα ούλα και πάμε να αποστολή. Μα είναι τα αποστολή. Πάμε και οξυγώσω στον δρόμο, κορή μου, ξαπούλα τα. Καλά, κυρία Ζήνα, τώρα θα χρειαστεί τώρα να πάρουμε το αυτοκίνητο. Όχι, θα πάμε τούτον, κόρη μου, είναι να πάμε με άλλο για κάλλη. Ας μου το σπουγκάρι, να μου πάρουμε. Τι τρέχετε και εσύ τώρα. Τι κάνετε σιόρτα με, τι κάνετε δάμε, ε. Πω καρμακαρμακές, περιμένει σας. Τώρα πάμε, κυρία Ζήνα, ξαπούλα το αυτοκίνητο. Κυρία Ζήνα, σου κουράει αυτοκίνητα, μάνα μου. Κύριε Μέισον, δυο... Μπορείς να σκαλέσεις κατήρι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς να σκαλέσεις κατήρι, δεν μπορείς. Δουλειά! Ναι, εμπρό. Έλα. Πέρασε, παππού, πρόσεχε να μην κουτσουφλήσεις. Κουτσουφλήσεις? Μα πού χρωστάς κουτσάκι, δεν... Έλα, παππού, κάτσε δάμε. Ωαμέ, κάνουμε μένα τα δόντια μου, καλή. Είναι λίγο βαρύκος ο θείος μας, ναι. Ο κύριος Ανδρόνικος Δάκτυλος. Ναι, ο ίδιος. Χαίρο πολύ, κυρία Καρατέλου. Ξέρετε, έχουμε πάρει πάρα πολύ καλές συστάσεις για το γραφείο σας και επειδή ο θείος μου θέλει να συντάξει τη διαθήκη του, ήρθαμε κοντά σας. Ναι, βεβαίως, όμως ο θείος σας δεν έχει άλλους συγγενείς. Όχι, είμαστε οι μοναδικές του ανιψιές, κόρης της αδερφής του. Ωραία. Μόνο που... Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στο θείο σας, απλώς για να δω την πνευματική του διάβγεια. Ναι, καλέ, παρακαλώ, φυσικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς ονομάζεσαι, παππού? Σαπού, θα με γελούστε κιόλας. Το όνομα σας λέω, πώς σας λένε? Λένε, ας τους λένε. Μα καλά, δεν ακούει καθόλου ο θείος σας? Όχι, ακούει! Ακούει από τις 8 στις 2. Ενώ πως τους κυβερνητικούς υπάλληλους το θείο μας. Αστιεύεται η αδερφή μου, αστιεύεται! Λοιπόν, κύριε Δάκτυλε, θα τον αναλάβετε? Βεβαίως θα τον αναλάβω. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι κατά τη διάρκεια της σύνταξης της Διαθήκης πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Εσείς δεν πρέπει να είστε παρόν. Ναι, καλέ, αλλή μόνο, για όνομα του Θεού. Ορίστε και τα περιουσιακά του στοιχεία, ε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμάς μας συγχωρείτε. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σου, παππού. Λοιπόν, το όνομά σας, πώς σας λένε? Λένε. Α, δεν θα τα πάμε καλά με το γέρο. Γέρο, ωραίος ποδοσφαιριστής. Κύριε Λέισο, κύριε Λέισο, δουλειά που μου καταφέρατε, να μας δείτε κανένας, εμείς είμαστε και είμαι τέλεια ρεζίλη. Κύριε Αρχηγέ, μόλις επικοινωνήσαμε τη συνολή, ο Άγνωρης, το σχέδιο μας πάει μια χαρά. Δηλαδή, ρε χαμπό. Είναι δηλαδή. Τόσο ο Δάκτυλο ετσίμπησε, επίστεψε ότι ο Καραβαγγέλης θέλει να κάνει τη διαθήκη του και ζήτησε τους να το δει μόνος του. Ελπίζω να μην τα κάνει θάλασσα ο Καραβαγγέλης, α. Όχι, κύριε Αρχηγέ, προς Θεού. Ο Καραβαγγέλης δεν το φούμε. Ο Καραβαγγέλης είναι μάνα παστούτα. Όμω... Μόνο που χάμπω το βλέμμα σου άλλαξε. Είναι μου ανησυχεί, δε χάμπω. Ανησυχώ, κύριε Αρχηγέ, είναι να με ανησυχώ. Εμπλήμα το που κάνεις στο αυτοκίνητο. Εμπλήμα στον κύσμα. Δεν καταλαβαίνω, χάμπω. Θα μου κάνεις και παρατηρήσεις τώρα. Κύριε Αρχηγέ, με όλο το σεβασμό δηλαδή, αλλά μια και με το πλύνεις, πλύνε το και κάμε το γυαλί. Άντε! Καλά να μου κάνετε! Καλά να μου κάνετε! Λοιπόν, παππού, από ό,τι βλέπω η περιουσία σου ξεπερνά τις 200.000 λίρες. Πλήρες, ναι. Πλήρες, πάντα πλήρες πίνω. Αυτό το αποβουτυρωμένο, το γάλα δεν μ' αρέσει. Είναι... Έχετε γεύσεις. Α, κάνει. Άλλα λόγια θκέπαμε ο γέρος. Λοιπόν, πέμω να δούμε. Πού θέλεις να αφήσεις τα περιουσιακά σου στοιχεία? Ευτυχία. Πήγες με την ευτυχία, είναι χαμένη. Δεν ξεχνάω σου μια... Ποια είναι ευτυχία, παππού, μα για όνομα του Θεού, ποια είναι ευτυχία? Τα περιουσιακά σου στοιχεία. Ναι, πού θέλεις να τα αφήσεις τα περιουσιακά σου στοιχεία? Τι τα λες, κατόφρανες, ναι, άκουσα. Άκουσες. Κανή πια θέλω, δεν έχω άλλη στη ζωή. Μπράβο. Και πολύ καλά θα κάνεις αν με ρωτάς εμένα. Διότι υπάρχει και η σωτηρία της ψυχής. Ναι. Και τι ψυχή θα παραδώσεις αν δεν κάνεις, παππούς, μια εισφορά σε κάποιον φιλανθρωπικό ίδρυμα.
Υπάρχει Θεός και κρίνει. Ειρήνη, α, τα είχα και με την Ειρήνη, ναι. Ωραία αυτή, είναι μια ωραία. Τώρα πρέπει να πέθανε, ωραία η Ειρήνη. Πολλά καλά, πολλά καλά, πολλά. Δεν μου ξανά τύχε έτσι πιο εύκολη περίπτωση. Γιατί ας σου πω να καταλάβεις από τι. Που ξέρεις μπορεί. Μπορεί, άμα να με κάνει πρόοδο. Α, το κύριο Λαχιαμπούρ και δε. Έπεσε στην παγίδα ο δάχτυλος. Με τη διαθήκη ρε, να μου γίνει. Πάτε αρχικά, σας είναι μεγάλος απατεώνας ο άνθρωπος. Ξέρεις, πίστηκε έτσι από τη βαρικοία μου ότι είναι βαρύγος καυτά και στο τέλος έκανε μόνος του τη διαθήκη όπως την ήθελε, τη συνέταξε. Και. Ε, τι και, και. Τι και, και. Τα μισά τα λεφτά μου, περιουσία τέλος πάντων, την άφησε σαν δυο και τα άλλα μισά σε εκείνα τα ιδρύματα που λέγαμε. Τώρα δηλαδή, κύριε Λοχέ, η μισή περιουσία σε δική μου. Ναι, μα δείχνει τα σόβρακά μου και φανέλη. Έρθει τώρα ο Χάμπος να μου πει ότι είναι το καμπαγιαλί. Θα του βουτήσω τι κελέντου μες στη σίγκλα. Κυρία Χριέ, τηλεφώνησε πάλι Ζινοβίου. Λοιπόν, τούτη η κράμπα έχει δίκιο. Ο δάχτυλος εκμεταλλεύεται τους γέρους και γράφει την περιουσία τους πάνω του. Ωραία, Χάμπο, ωραία. Πώς προχωρούμε παρακάτω. Άκου να δεις, θα περιμένουμε λίγες μέρες. Θα περιμένουμε λίγες μέρες, κύριε Αρχηγέ, και μετά θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος του σχεδίου. Αχα, μάλιστα. Μου λέει, ρε Χάμπο, κοίταξε να δείτε, ρε. Μα τι συμβαίνει, κυρίες μου. Παρακαλώ. Καθίστε. Ζωή σε λόγου μας, κύριε δάχτυλε. Μα τι έγινε τέλος πάντων. Ο Θείος. Μη μου πείτε ο Θείος. Ναι. Εκλωτήσε τη σίκλα. Θέλει να πει η αδερφή μου ότι δυστυχώς απεβίωσε. Θείολη μου. Ποιος το παραλάβησε. Μα πότε έγινε αυτό. Σήμερα το πρωί, επειδή τον εξισκαντήσω όπως κάνω κάθε πρωί. Παρακαλώ, δεχτείτε τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Είμαι πάρα πολύ συγκλονισμένο. Ευτυχώς που πρόλαβε και έκανε τη διαθήκη του. Ναι, ευτυχώς. Φυσικά, για να ανοίξουμε τη διαθήκη πρέπει να ακολουθήσουν τις μενομισμένες διατυπώσεις, αντιλαμβάνεστε. Ναι, φυσικά. Δεν μου λέτε η κηδεία που θα γίνει. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Να κοπιάσετε στη Νότιον Αφρική. Στη Νότιον Αφρική. Ναι, στη Νότιον Αφρική. Του θείου πάντα του άρεσαν οι ελέφαντες. Πάντα ήθελε να ταφεί σε νεκροταφείο ελεφάντων. Ναι, με την παρεξηγείτε την αδερφή μου. Λίως εχισμένη και δεν ξέρει τι λέει. Πότε θα ανοίξουμε τη διαθήκη. Μην ανησυχείτε. Θα το φροντίσω εγώ. Μην ανησυχείτε. Μα την ανησυχούμε, κυρία μου. Μακάρι να ζήσουν ο θείος και να με την ανοίγατε ποτέ σας. Άμπα, κι είσαστε λίγο υπερβολικές, ρε Ζινοβίου. Γιατί υπερβολικές, κύριε Χάμπο. Τόσο γκλάμ που εσύνετε να μην του εκκινήσετε υποψίες. Με φοάσε τίποτε, κύριε Χάμπο. Τούτος που τον ενθουσιασμό του, μόνο δεκάλυρα εθωρένω μπρος του. Πότε είπαν ότι μου ανοίξει η διαθήκη. Σύντομα είπε. Μένα έχεις έννοια και τόσο πήγαινε παραπάνω από μάτια. Μα που σου λαλούν, καταφωνεί. Πού το σένει. Ναι, κύριε δάχτυλε. Τι κάνω. Ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω το χαμόν του θείου μου. Πότε. Αμέσως μετά την κηδεία. Δηλαδή αύριο. Μάλιστα. Ναι, θα είμαστε εκεί, κύριε δάχτυλε. Χαίρετε. Είδες που σου λάλλον, κύριε Χάμπο. Είναι από σου. Αύριο, μετά την κηδεία, θέλει Μασούλου στο γραφείο του. Ωραία. Περνούμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος του σχεδίου μας.
Εντάξει, κυρία μου, εντάξει, θα το... Θα σας πάρω εγώ αργότερα. Ναι, ναι, γεια, γεια, γεια. Καλημέρα σας, κύριε δάχτυλε, ήρθαμε. Παρακαλώ, καθίστε, καθίστε. Λοιπόν, πες το, πώς ήταν η κηδεία? Κηδεία! Ναι. Ωραία, λοιπόν. Να προχωρήσουμε με τη διαθήκη. Μα τώρα έχουμε όρεξη, νομίζετε εμείς για διαθήκες, κύριε δάχτυλε, ας όψονται οι περιστάσεις. Συνεχίστε, παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι ο αγαπητός σας θείος διέθεται μία περιουσία γύρω στις 200.000 λίρες. Μάχητος αριαλιά, κύριος Λοχίας. Σκάσε. Συνεχίστε. Ναι, και ως η μοναδική κληρονόμη του, παίρνετε βέβαια ολόκληρη την περιουσία. Εκτός από έναν μικρό ποσό που θέλεις να το αφήσεις σε κάποια φιλανθρωπικά ιδρύματα. Μάλιστα. Και γίνεται μικρό ποσό, μιλούμε για καμιά εκατοστή λίρες. Όχι, κατά κρύβια είναι πολύ περισσότερα. Είναι γύρω στις 100.000 λίρες. Ήταν πολύ φιλάνθρωπος ο Μακαρίτης. Όχι, όχι. Εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου έτσι, κύριε δάχτυλε. Νομίζω κάπου έχετε λάθος. Αφισβητείτε την τελευταία επιθυμία του θείου σας. Δεν αμφισβητούμε το θείο μας. Είναι εσάς που αμφισβητούμε. Λυπάμαι ειλικρινά που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή για να μας το πει και ο ίδιος. Μα για τούτο που ανησυχείτε, για όνομα του Θεού, μην ανησυχείτε καθόλου. Θέλετε να πάω να το φωνάξω? Μα τι, τώρα τι εννοείτε να του φωνάξετε? Μια στιγμή, μια στιγμή. Θείε, θείε, έλα σε παρακαλώ. Φώναξε νηψιά, έρχομαι. Μα εσύ δεν είσαι γέρο. Α, ώστε το κατάλαβες, ε. Αστυνομία, συλλαμβάνεσαι. Όχι, είμαι πολύ ευχαριστημένος που λέω σας, δεν είχα πω. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά, να. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρχή, αλλά οφείλω να παραδεχτώ ότι και εσύ έκαμε σε εξαιρετική δουλειά με τα αυτοκίνητα. Πραγματικά έκαμε στο κεράμι. Ναι, αλλά ήταν η πρώτη και τελευταία φορά, είχα. Πρώτη και τελευταία φορά. Κατάχνοντα, κύριε Αρχή, ήταν. Έλα σε βάλουμε να μας πληθείς στα αυτοκίνητα τον καδελίο. Τούτο σας έλειψε, ρε καμπό. Δεν μου λες τη σκούπα γιατί την κρατάς? Θα σου εξηγήσω, κύριε Αρχή. Δάτσα τον κερασμά του κιόλας. Πέμπω να δούμε. Εδώ, κύριε Αρχή, εμάναμε στη ζωή μια παιδιά ότι γύρω μόνο του γεράσουμε να μας καεί πολύ στο αυτοκίνητο. Έλα να μας καθαρίσει και ένα αποθήκη. Πέτε ρε, εμάς έτσι στίγμα. Ένα λεπτό, ρε, είχαμε ένα λεπτό, ναι. Είναι εγώ που κάνω πολύ στο αυτοκίνητο. Ακριβώς, κύριε Αρχή, άντε, έλα. Και κάμε την κουμονιά σας. Ούτε να περάσεις μου το μυαλό σου, χάμπα. Χάμπα, ούτε να περάσεις.